Επιστρέψαμε. Να πούμε ότι έχει τελειώσει η επέμβαση στην Γαλλία, η αστυνομική επιχείρηση, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Αλλά υπάρχει μία ακόμη επιχείρηση σε λίγη, για την Εκκλησία. Θα έχουν πληροφορίες σε λίγη ώρα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε δηλώσεις και βρέθηκε στο σημείο. Θα μας ενημερώσει σε λίγο η Βάνα. Έχουμε τα όσα συμβαίνουν στην πλατεία Συντάγματος και τον κύριο Τσίπρα. Τώρα είναι ήρεμα τα πράγματα στην πλατεία Συντάγματος. Ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται στην Άγκυρα, στην πρωθυπουργική κατοικία. Θα ξεκινήσει η συνάντηση με τον κύριο Νταβούτογλου και εμείς εδώ στο στούντιο έχουμε τον υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Γεια σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι. Μια δύσκολη μέρα για την Ευρώπη. Συνεχίζει η δυσκολία, έτσι. Ναι. Όλα αυτά που γίνονται στο το Παρίσι. Το πρώτο σχόλιο να είναι αυτό, για αυτά που συνέβησαν στο Παρίσι. Όλα αυτά που γίνονται στο Παρίσι δείχνουν δυστυχώς ότι έχουμε αλλάξει εποχή. Ο πόλεμος κατά της δημοκρατίας δεν θα τελειώσει γρήγορα. Αν σκεφτείτε, έχουν μπει τα τελευταία δύο χρόνια περίπου 1 εκατομμύριο στην Ευρώπη. Ακόμα και το 1% είναι τζιχαντιστές. Είναι 10.000. Θέλετε να είναι το μισό το 100. Είναι 5.000. Διασπαρμένοι σε όλη την Ευρώπη. Ναι, άρα τι πρέπει να κάνουμε, να σφραγίσουμε τα σύνορα? Αυτό πρέπει να το έχουμε κάνει πολύ νωρίτερα. Τώρα έχουν ήδη μπει στην Ευρώπη. Ακούω τις προτάσεις του Νικολά Σαρκοζή στη Γαλλία με ενδιαφέρον. Ο Νικολά Σαρκοζή είναι ένας άνθρωπος έξυπνος. Έχει διοικήσει και ως Υπουργός Εσωτερικών και ως Πρόεδρος Γαλλίας. Και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τον ακούω με ενδιαφέρον. Ναι, ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει φόβος, θα υπάρχουν στρατοκρατούμενες πόλεις, στρατός, σφραγισμένα σύνορα, όπως είπατε, δεν πρέπει να έχουμε κάνει νωρίτερα. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τώρα τρόπος να μην υπάρχει φόβος? Δηλαδή, εσείς δεν φοβάστε? Για το παιδί σας, το πάει αύριο να φάει μια πίτσα, δεν φοβάστε που θα ξεκινήσει και αυτό στην Ελλάδα? Είναι στόχος και η Ελλάδα. Κάποιος, μη θα γίνει. Θα βγει ένας τρελός μουσουλμάνος εκεί, Ισλαμιστής, δεν λέω όλοι μουσουλμάνοι προς Θεού, και θα πει τζιχαντιστές, όπως λέγονται, ότι πρέπει να χτυπήσουμε όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, Φερρυπίν, και θα είναι αυτομάτως και η Ελλάδα στόχος. Με τους μουρλούς μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη. Με αυτό που λέτε όμως, μήπως τροφοδοτεί τα άκρα? Τι εννοείται? Εννοώ ότι όλο αυτό το Ισλαμοφοβία. Εγώ δεν είπα καμία Ισλαμοφοβία. Δεν είπα ότι είναι όλοι μουσουλμάνοι. Το ξεκαθαρίζω. Για να μην υπάρχει, μου βάζει στο στόμα μου λόγια που δεν είπα. Δεν είπα ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι τζιχαντιστές. Σας είπα, στο 1 εκατομμύριο που μπήκανε, να σας είπα πριν το μισό τα 100. Λέει το 99,5 να μην είναι. Άρα μην μου λέτε να είναι όλοι μουσουλμάνοι. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, και όλες αυτές οι καραβιές των προσφύγων που έρχονται εκεί είναι πρόσφυγες πολέμου. Γιατί έρχονται από πόλεμο. Τι θα τους κάνουν? Λοιπόν, δεν θα τους φιλοξενεί η χώρα μας? Δεν πρέπει να υπάρχουν εδώ υποδομές? Καταρχάς, όλο αυτό δυστυχώς είναι άλλη μια συνέπεια της ατυχίας του ελληνικού λαού να ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω, το 2014 είχαμε 75.000 διαλέσεις από την Ελλάδα. 75.000. Δεν την έριξε ο ελληνικός λαός. Και φέτος ξεπερνάμε τις 600.000. Καλά, ο ελληνικός λαός την έριξε με την ψήφο του, προφανώς. Ο Τσίπρας την έριξε στη Βουλή με την προεδρική εκλογή και ο ελληνικός λαός την έριξε με την ψήφο του. Mm-hmm. Να το πούμε ευθέως τώρα, μην χαϊδεύουμε τον κόσμο πάντα. Όχι, δεν χαϊδεύουμε. Έκανε λάθος ο ελληνικός λαός. Πήγαμε σε εκλογές, δεν είχε κλείσει διαπραγμάτευση η κυβέρνησή σας. Δεν είχε κλείσει διαπραγμάτευση. Δεν έγινε πρόεδρος. Δεν είχε κλείσει διαπραγμάτευση, γιατί από την ώρα που ο Τσίπρας είχε πει στη Βουλή στις 12 Οκτωβρίου, στέλνω μήνυμα στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Ό,τι και να υπογράψω άμα άσχετο. Τέλος πάντων, είχε παρελθόν όλα αυτά. Δεν μπορούσα να κλείσει διαπραγμάτευση. Ξαναλέω όμως, το 2014 με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, πόλεμο στη Συρία και το 2014, πόλεμο στη Συρία και το 2013, πόλεμο στη Συρία και το 2012, πόλεμο στη Συρία και το 2011, στρατόπεδα με 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία και το 2014, στρατόπεδα με 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία και το 2013, στρατόπεδα με 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία και το 2012. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά. Το μόνο που έχει αλλάξει την περιοχή το 2014 με το 2015 είναι ο Τσίπρας και η κυρία Τασία. Από το 2014 στο 2015 η αλλαγή Τσίπρα-Τασίας οδήγησε τις 75.000 να είναι τώρα 600.000. Το λέτε αυτό επιτυχία? Πώς το λέτε? Γιατί τα λέμε στην Ελλάδα αυτά? Αυτά τα συζητάει για όλη την Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία τι θα έκανε? Φυσικά, όχι αυτά που έγινε στο Παρίσι. Μισό λεπτό, μισό. Δεν είπε κανείς ότι φταίνε για τις βόμβες, για τους τζιχαντιστές. Φταίνε γιατί άνοιξαν τα σύνορα και δημιούργησαν αυτό το τεράστιο ρεύμα. Προφανώς δεν φταίνε. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι ο Τσίπρας έστειλε τους τζιχαντιστές. Ο Καμένος είχε πει, αν θυμάστε, ο Υπουργός Άμυνας του Τσίπρα, ότι αν δεν μας δώσουν τα λεφτά θα στείλουμε τους τζιχαντιστές στην Ευρώπη. Αυτό το έχει πει εγώ, κανένας το έχει πει. Και ελπίζω και πιστεύω ότι ήταν δηλαδή, ένα λεκτικό σχήμα. Οι βάρκες με τους κατατρεγμένους που βλέπαμε το καλοκαίρι ήταν από πρόσκληση της κυβέρνησης. Σας ξαναλέω, κύριε Τζουνόμου, για να μιλάμε τώρα. Εγώ είμαι ο Κούντρας. Κύριε Κούντρα, ναι. Για να μιλάμε τώρα σοβαρά. Όταν πας στη χημεία και κάνεις ένα πείραμα, βάζεις τα ίδια υλικά σου για ένα αποτέλεσμα. Αλλάζεις ένα υλικό, αλλάζει το αποτέλεσμα. Λες, αυτό το υλικό έχει αυτή την επίπτωση. Στο μεταναστευτικό τώρα. Τουρκία 14. Ερντογάν, 15. Μετανάστες. 2,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια.
Πόλεμο Σύρια. 14-15. Μια σοβαρή διαφορά. Η μόνη διαφορά είναι ο Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Υπάρχει και άλλη μια διαφορά. Ποια ότι είναι? Ξαφνικά οι ροές αυξήθηκαν πάρα πολύ. Οι ροές αυξήθηκαν, σα λέω. Οι ροές έρχονταν από την Τουρκία. Οι ροές αυξήθηκαν γιατί η κυρία Τασία Χρυστοδουλοπούλου έκανε δύο συγκεκριμένες κινήσεις το μήνα Φεβρουάριο. Κίνηση πρώτη. Έκλεισε τα κέντρα φύλαξη λαθρομεταναστών και το διαφήμισε ως μεγάλη επιτυχία η ανόητη. Και δεύτερον, πήγε και είπε ότι όποιος έρθει στην Ελλάδα θα έχει νόμιμη εξάμηνη άδεια παραμονής, όποιος κι αν είναι. Αυτό ξεκίνησε το ρεύμα. Το ρεύμα προφανώς γιγαντώθηκε. Να ξεκινάει ένα καραβάνι, θα ακολουθούν κι άλλοι. Για όσους ασχολούνται με τα μεταναστευτικά, να ξέρετε, από όλους σας που βλέπετε, οι μισοί είναι Σύριοι. Οι άλλοι μισοί είναι λαθρομετανάστες. Οι οποίοι μπήκαν μαζί με τους Σύριους, εκμεταλλευόμενοι το ρεύμα. Ποιο ρεύμα? Αυτό που δημιούργησε η πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στα αυτά που σας λέω για να καταλάβετε, τα έχει γράψει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Σύνοδο της Μαδρίτης, στο ψήφισμα που ψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας. Μην χαϊδεύουμε συνεχώς τον Τσίπρα. Φταίει και γι' αυτό ο Τσίπρας. Τι να κάνουμε τώρα? Η ιδεολειψία της αριστεράς που ήθελε ανοιχτά σύνορα έχει οδηγήσει την Ελλάδα μας στον εξής κίνδυνο. Η Αυστρία λέει θα κάνει φράχτη. Η Ουγγαρία έκανε φράχτη. Τα Σκόπια λένε θα κάνουν φράχτη. Η Γερμανία λέει δεν δεχόμαστε άλλους. Η Γαλλία έκλεισε τα σύνορα. Μου λέτε κύριε Κούτρα, πού θα μείνουν όλοι αυτοί? Η θάλασσα πώς θα ελεγχθεί? Πού θα μείνουν όλοι αυτοί? Η θάλασσα. Πώς ελεγχόταν πέρσι που είχαμε 75.000 κύριε Κούτρα? Γιατί πέρσι ελεγχότανε? Για δεν ήταν τόσες οι ροές κύριε Γεωργιάδη. Έρχεται τώρα στα λόγια μου. Οι ροές δεν ήτανε γιατί άλλαξε γιατί η πολιτική. Γιατί δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να φύγουν τόσοι άνθρωποι. Δεν έχει, οι Τούρκοι ίδιοι είναι. Ερντογάν και πέρσι, Ερντογάν και ξαφνικά επέτρεψαν. Δηλαδή ξαφνικά είδαμε καραβάνι. Και αν το έκανε για τον Τσίπρα. Δεν όχι, ξέρω. Για είδαμε στόλους από βάρκες. Τα hot spots να γίνουν στην Τουρκία. Τα hot spots πρέπει να γίνουν στην Τουρκία. Το μόνο σωστό που έχει μείνει. Γιατί δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια? Μα αφού δεν υπήρχαν αυτές οι ροές, σας λέω κύριε Τζουνόμου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν πάμε... καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Ήταν ένα ντόμινο. Φαντάζεσαι ένα ντόμινο, τραπέζι ντόμινο. Mm. Όλοι προσέχαμε, μην πατήσει κανείς το πρώτο του βλάκι. Όλοι. Όλη η Ευρώπη. Μπαίνει μέσα ο Τσίπρας και λέει: ωραίο παιχνίδι, άνθρωπος παίζεται. Πάπ και πετά το του βλάκι. Έχετε ένα θέμα σε αυτό εδώ μου κολλάει. Πώς ελέγχεται η θάλασσα? Ή τους βουλιάζεις ή τους στέλνεις πίσω. Εσύ είσαι πάλι. Ναι. Κανέναν δεν βουλιάζεις και ποτέ δεν είπε κανένας να βουλιάξει οποιονδήποτε άνθρωπο. Μάλιστα. Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε λοιπόν. Ανοίγεις τα κέντρα φύλαξη λαθρομεταναστών, τα κλειστά κέντρα. Για να μην έρθουν μέσα. Για να τους πεις μην έρχεστε στην Ελλάδα, μάλιστα, θα σας κλείσουν μέσα. Η μισή, το 50% σταματάει να έρχεται. Δεν έχετε εδώ. Πώς δουλεύει το σκιάχτρο στο χωράφι? Ναι. Βάζεις το σκιάχτρο και τα πουλιά πάνω στο διπλανό χωράφι, που δεν έχει σκιάχτρο. Λοιπόν, το σκιάχτρο είναι τα κέντρα. Το έβγαλαν το σκιάχτρο. Δεύτερον, τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά? Δεν επέτρεπε να δοθεί εξάμηνη άδεια παραμονής που έρχονταν εδώ. Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα είπε, όποιος έρθει, από όπου και αν έρθει, όποιος και αν είναι, 6 μήνες μένει νομίμως στην Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Και το όνειρο της ζωής αυτών των ανθρώπων είναι παραζήτηση στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα τι είπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Πάμε να μπούμε στην Ευρώπη τώρα που προλαβαίνουμε. Και αυτό ξεκίνησε τη ροή. Η ροή φυσικά γιγαντώθηκε. Όταν ξεκινά ένα φαινόμενο, εκρήγνεται. Και αυτό είναι που ζούμε τώρα. Ωραία. Και μας έμπλεξε ο Τσίπρας με τις ιδεολειψίες του για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Κατανοητό. Και μιας και αναφέρεσαι στον κύριο Τσίπρα, τα τελευταία της διαπραγμάτευσης, η οποία έκλεισε προχθές. Τι εννοείται έκλεισε? Έκλεισε η διαπραγμάτευση. Ότι έδωσε η κυβέρνηση τα πάντα στους δανειστές. Αυτή η ηρωική κυβέρνηση των ηρωικών ανθρώπων. Που εμείς ήμασταν οι Γερμανοτσολιάδες προσκυνημένοι και είχαμε βάλει πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από τα 320.000 ευρώ και κάτω. Και ήρθε αυτός ο ήρωας ο Αλέξης Τσίπρας με τον ημίθεο τον Καμένο δίπλα του και θα βγάλουν τα σπίτια των ανθρώπων σε πληστηριασμό. Θυμάστε τη δηλώση του κ. Καμένου που έλεγε θα αυτοκτονήσει να βγει ένα σπίτι σε πληστηριασμό? Μην έχουμε και αυτοκτονίες στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Του κ. Καμένου. Όχι, έλεγαν και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζών. Να πούμε λοιπόν ότι όταν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία το 2013 τον νόμο Χατζηδάκη, στη Βουλή του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και όχι μόνο. Υπήρχαν και οι δεξιοί βουλευτές και οι πασόκοι βουλευτές που δεν τον αφήναν το Χατζηδάκι. Δεν τα λέμε κι αυτά. Μια χαρά τον αφήσαν και ψηφίσαν και τον νόμο. Τον αφήσαν αφού έγινε σκοτωμός. Και ο νόμος του ίσχυσε και λειτουργήσε και κανένα σπίτι δεν βγήκε στον πληστηριασμό. Καμία πρώτη κατοικία. Επί Νέας Δημοκρατίας, κανένα σπίτι, καμία πρώτη κατοικία δεν βγήκε στον πληστηριασμό. Τώρα θα βγει. Προφανώς θα βγει. Με τον νόμο ψηφίζουν 100%. Τα κόκκινα δάνεια δεν θα μειωθούν τώρα με αυτές τις ρυθμίσεις? Ακούστε. Για να πάμε στην Νέα Δημοκρατία. Για να άρση των πληστηριασμών, πρέπει προηγουμένως να έχει ομαλοποιηθεί η οικονομία. Εάν είχε μείνει η κυβέρνησή μας και είχαμε πράγματι φέτος το 2,7% ανάπτυξη και το 3,5% του χρόνου, σταδιακά θα μπορούσαν να έρθουν οι προστασίες. Γιατί? Γιατί θα αύξανε το εισόδημα των ανθρώπων και θα μπορούσαν σιγά σιγά να πληρώνουν.
Τι έκανε τώρα ο Τσίπρας? Ήρθε από τη μία και κατέστρεψε την ελληνική οικονομία και από την ανάπτυξη την ξαναγύρισε στην ύφεση και σε μεγάλη ύφεση και ταυτόχρονα βγάζει την προστασία. Άρα τώρα πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδη, θα είσαι στο δεύτερο γύρο την Δευτέρα? Την Κυριακή το βράδυ θα είμαι στο δεύτερο γύρο και την άλλη Κυριακή το βράδυ θα είμαι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Θα υπάρξει. Αισιόδοξο σας βλέπω. Όχι, είμαι πάντα ρεαλιστή ζωή μου. Θα γίνει γιατί πρέπει πάντα να γίνει. Ρεαλιστικά λοιπόν μιλώντας. Θα γίνει γιατί. Γιατί πρέπει να γίνει. Να είστε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί πρέπει να γίνει. Γιατί. Όλα αυτά που σας είπα πριν για το μεταναστευτικό. Τα έχει πει η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Ξέρετε γιατί δεν τα έχει πει η Νέα Δημοκρατία? Κάναμε εκλογές. Πήγε ο κ. Μεμαράκης στη Λέσβο. Πήγε στην ΚΟ. Γιατί δεν πήγε, ξέρετε? Γιατί. Για μη μας πούν ακραίους. Ο φόβος της αριστεράς κρατάει τη Νέα Δημοκρατία μονίμως σε θέση άμυνας. Ναι. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν η ιδεολογική μάχη λέτε ότι πρέπει να φυσικά, δοθεί. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, δεν θα μπορέσει ποτέ να κερδίσει τον κόσμο των ιδεών και όσο δεν μπορεί να κερδίσει τον κόσμο των ιδεών, δεν θα μπορέσει ποτέ να κυβερνήσει σωστά την Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα, κύριε Κούτρα, προσέξτε να το πω αυτό, παρακαλώ. Ναι, ναι. Όπου μπορούν οι γνωστοί άνθρωποι να καίνε τα πανεπιστήμια και αυτοί να είναι δημοκράτες, και αν εγώ πω ότι πρέπει να συλληφθούν, να είμαι ακραίος. Προσέξτε, ακραίος είμαι εγώ που λέω να εφαρμοστεί ο νόμος και να συλληφθούν, και δημοκράτες είναι αυτοί που καίνε. Δεν σας φαίνεται αυτό λίγο περίεργο για τη χώρα μας? Γιατί συμβαίνει? Γιατί έχει επικρατήσει η ιδεοληψία της αριστεράς. Αυτά για τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Ναι. Πρέπει να αντιπαρατεθεί με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς με θάρρος. Αυτό μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων, νομίζω, δεν το λέμε αλαζονία, αλλά πιστεύετε για λιγόν να μου το πείτε. Mm-hmm. Ότι μόνο εγώ μπορώ να το κάνω. Ούτε ο κύριο Τζικώστα. Για τον κύριο Μαϊμαράκη μας είπατε. Για τον κύριο Τζικώστα. Ο κύριο Τζικώστα έχει πει ποτέ ότι θα τα βάλουμε την αριστερά. Ο κύριο Τζικώστα τον είδα μια φορά στο ΜΕΚΑ που είπε: είμαι και το δεξιό. Και μας είπανε τι και το δεξιό ακριβώς και είμαι λίγο απ' όλα, είπε. Άρα ο μοναδικός αντιτσίπρας είστε εσείς. Αισθάνεστε αντιτσίπρας? Κύριε Γεωργιάδη, αισθάνεστε αντιτσίπρας? Δεν αισθάνομαι αντιτσίπρας. Αναζητεί η Νέα Δημοκρατία τον αντιτσίπρα? Καθόλου. Αισθάνομαι ως ένας υπερήφανος δεξιός που δεν φοβάμαι την αριστερά. Και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η Νέα Δημοκρατία να πάψει να φοβάται την αριστερά. Για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία όταν πάρει την εξουσία να κάνει ιδιωτικοποιήσεις γρήγορα. Τώρα, αν πάει να πει θα κάνω ιδιωτικοποίηση, είναι ξεπούλημα. Να πάει να μειώσει τους φόρους αμέσως. Γιατί ο στόχος μας μόλις κυβερνήσουμε τώρα πρέπει να είναι ένας. Θα πάμε στην Τρόικα και θα πούμε. Θα μειώσουμε τους φόρους 50% αμέσως. Το δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει θα το καλύψουμε. Πρώτον, με τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που δεν κάνει ο Τσίπρας, που καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι. Εσείς, όταν είστε κυβέρνηση. Κάναμε πάρα πολλές εμείς. Μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Με τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, π.χ. αλλαγή συνδικαλιστικού νόμου, κινητικότητα στην αγορά εργασίας κλπ. Δύο, θέλοντας ιδιωτικοποίηση αμέσως μπροστά και σε βάθος τριετίας. Τρία, με μείωση κρατικών δαπανών όσο χρειαστεί. Μάλιστα. Αυτό τι θα οδηγήσει? Θα οδηγήσει με τη φιλελευθερωποίηση οικονομίας και τη μείωση των φόρων, θα οδηγήσει σε μια Ελλάδα που θα γίνει επιχειρηματικά φιλική, θα έρθουν αμέσως επενδύσεις και εμείς ήδη θα επενδύσουμε σε νέες επιχειρήσεις. Αυτό θα γεννήσει δουλειές, θα βρει ο κόσμος δουλειά και από την αύξηση των καθαρίσεων του εθνικού προϊόντος της χώρας θα βρούμε μεταπόρους για να κάνουμε κοινωνικές μεταβιβάσεις και να βοηθήσουμε τον κοινωνικά αδύναμο. Αυτό για να γίνει, πρέπει να γίνει γρήγορα. Για να γίνει γρήγορα. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να μην φοβάται την αριστερά. Για να μην φοβάται την αριστερά, πρέπει να εκλεγώ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό θα εκλεγώ. Ωραία. Πριν από δύο μέρες ήταν εδώ ο κύριος Βορύδης, τον οποίο κατηγορήσετε όταν στήριξε τον κύριο Τζιτζικώστα. Είπε λοιπόν ότι φίλοι δεν μπορεί να είμαστε αλακάρτ. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης πήρε την απόφασή του, δεν με ρώτησε. Τώρα με εγκαλεί. Πού κατηγόρησε? Γιατί στηρίζω εγώ τον Τζιτζικώστα. Πού εγκάλεσα τον κύριο Βορύδη, πήγε με τον κύριο Τζιτζικώστα? Πού το ακούσατε αυτό? Έχω ποτέ εγώ δηλώσει ότι θέλω κάποιον μαζί μου με το ζόρι? Εγώ έχω 2.500 εθελοντές που τρέχουν όλη την Ελλάδα για να με βοηθήσουν να τελειώσω την εκστρατεία Νικηφόρα, mm-hmm. που δεν με ξέραν μέχρι χθες, αλλά ασπάζουν τις ίδιες ιδέες που σας είπα προηγουμένως και τρέχουν για τον Άδωνη Γεωργιάδη με πάθος. Λέτε τώρα να έλεγα ο Μάκη Βορύδη επειδή σε φίλο μου Ελλάδα με το ζόρι? Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Απόρα γιατί το σχολίασε ο κ. Βορύδης. Μάλιστα. Ας καθαρίσουμε κάτι όμως. Ναι. Ούτε εγώ ζήτησα την άδεια του κ. Βορύδη για να κατέβω. Δεν είναι ότι είδε μόνο μου ο κ. Βορύδης. Mm-hmm. Ούτε ο κ. Βορύδης χρειάζεται τη δική μου άδεια. Μάλιστα. Εφόσον γοητεύτηκε ο κ. Βορύδης από την ηγετική φυσιογνωμία του κ. Τζιτζικώστα, εφόσον είδε τον κ. Τζιτζικώστα τον νέο αρχηγό που πρέπει να υπηρετεί. Μια εικόνα, σύντομο σχόλιο, ορίστε. Με τον Πατριάρχη, κ. Τσίπρας. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κρίμα που ούτε εκεί δεν έβαλε γραβάτα βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, ο Παναγιώτατος είναι και ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Είναι μια μορφή,
πολύ πέραν των ορίων που μπορεί να φανταστεί κάποιο. Καλή επιτυχία, κύριε Γεωργιάδη. Καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Σήμερα το βράδυ, στις 7 η ώρα, έχω τη μεγάλη μου συγκέντρωση στο Sporting. Ναι. 7 το βράδυ, σήμερα στο Sporting. Γιατί σας το λέω. Έχω καλέσει τον κύριο Αποστόλη Τζικώστα. Βγήκα σε μια τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή της Γιάννης Απανίδου και του ζήτησα να είναι ο κύριος Τζικώστας σήμερα 7 η ώρα στο Sporting. Ώστε αυτά που λέει για μένα, είχε στο Sporting με τηλεμαϊντανός ή ξέρω εγώ διάφορα άλλα, να έρθει να τα πει στο λαό. Εκείνο ο δικό σα λαό. Το επαναλαμβάνω. Ναι. Μα εκεί είναι για να γίνει αρχηγό. Εγώ, αν με καλέσει στη δική του εκδήλωση. Θα πάτε. Να πάω να μιλήσω στη δική του αύριο, νομίζω, στο Μέγαρο. Θα πάω. Αφού όπω ήρθε το σποτ. Θα πάω. Ακούστε γιατί. Οι αρχηγοί βγαίνουν από το λαό. Μάλιστα. Δεν βγαίνουν από τα συστήματα. Ευχαριστούμε. Ούτε από άθλιες συναλλαγές βουλευτών και άλλων. Έχουμε άθλια συναλλαγή. Υπάρχουν τέτοια. Εγώ βλέπω στη Νέα Δημοκρατία στην επιλογή τη Τζικώστα. Πράγματα που πολύ με θλίβουν. Δηλαδή, θα τα πω από Δευτέρα. Γιατί δεν τα λέτε τώρα. Βλέπω, πολύ με θλίβουν. Και θέλω να κάνω μια έκκληση στους βουλευτές και κοινοβουλευτικές ομάδες. Συναλλαγές βλέπετε να δηλαδή. Να σταματήσουν αυτό το γαϊτανάκι, ορισμένοι, για να είμαστε και από Δευτέρα αγαπημένοι. Έτσι. Γιατί αλλιώς. Να είμαστε και από Δευτέρα αγαπημένοι. Περιμένουμε από Δευτέρα να μας πείτε τι έχει συμβεί, κύριε Γεωργιάδη. Η νέα Δημοκρατία, κύριε Τζιτζικώστα και εσύ αυτό, δεν είναι με συναλλαγή με καρέκλες και υποσχέσεις για θέσεις. Ευχαριστώ, μάλιστα. Αυτή είναι η παλιά Νέα Δημοκρατία. Τέλος, κύριε Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.